Θα πάμε στο Στίβο, καθώς είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο έντονη αγωνιστική δράση σε πανελλήνιο επίπεδο και σε επίπεδο K18 πήγαν αρκετά καλά τα παιδιά από τα κριτικά σωματεία, αλλά και σε ό,τι αφορά το πανελλήνιο πρωτάθλημα ατόμων με αναπηρία που φιλοξενήθηκε στο Καφτατζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης. Έτσι, μια πολύ σημαντική συγκομιδή για την ομάδα της Μεγαλονήσου, η οποία πέτυχε αρκετά μετάλλια, θα λέγαμε. Και θα πάμε να συνδεθούμε με τον προπονητή της Μεγαλονήσου, τον κύριο Ιπποκράτη Σκαντζάκη. Τον έχουμε σε σύνδεση Skype. Και βέβαια μαζί μας τηλεφωνικά και ο Μανώλης ο Στεφανουδάκης, ο οποίος επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά με την πρώτη θέση στον ακοντισμό. Μετράει άλλωστε αντίστροφα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κύριε Σκαντζάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στάγη στο κροατέ σας. Να είστε καλά. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε πριν πάμε και στο Μανώλη, κάνοντας έτσι έναν απολογισμό αυτής της πολύ ικανοποιητικής παρουσίας της ομάδας της Μεγαλονήσου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. 12 μετάλλια, αν δεν κάνω λάθος. 12 μετάλλια, εξαθλητές 12 μετάλλια. Από δύο μετάλλια σχεδόν ο καθένας. Ο κάθε αθλητής δύο μετάλλια, δύο αγωνίσματα, δύο μετάλλια. Για πείτε μας λίγο γενικότερα για την παρουσία των παιδιών και για το επίπεδο βέβαια του πρωταθλήματος. Η παρουσία των αθλητών ήταν εξαιρετική. Όλοι κάνανε επιδόσεις καλύτερες από κάθε άλλες χρονιές. Το επίπεδο του Πανελληνίου ήταν πολύ δυνατό, γιατί όλοι οι αθλητές ήταν η τελευταία ευκαιρία για να πιάσουν όρια όσοι δεν είχαν πιάσει όρια ή να κάνουν μια πολύ καλύτερη επίδοση, έτσι ώστε να ανέβουν στην παγκόσμια κατάταξη για να διεκδικήσουν μια θέση για το Τόκιο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ήταν ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα με αξιόλογους αθλητές, αξιόλογες εμφανίσεις και παρόλα αυτά ήμασταν ισχυροί. Η παρουσία μας ήταν ισχυρή στο πανελλήνιο πρωτάθλημα και καταφέραμε αρκετά καλές επιδόσεις και βρεθήκαν όλοι οι αθλητές και στα δύο αθλήματα που αγωνιστήκανε στο βάθρο. Πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή και γίνεται εξαιρετική δουλειά στο Σύλλογο. Όλοι οι αθλητές προσπαθούν για το καλύτερο. Είχαμε και μία νέα εμφάνιση ενός παιδιού που είναι 18-19 χρόνων. Πήρε πρώτη φορά, ανέβηκε στο Στίβο για να πάρει κατηγορία. Είχαμε ένα πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Από το Μάνο του Γιακουμάκη στον ακοντισμό. Ο Μανώλης Στεφανουδάκης έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση στο ακόντιο, παρόλο που η προετοιμασία μας είναι για να φορτσάρουμε τώρα από εδώ και ύστερα για το Τόκιο. Δηλαδή στο επίπεδο που βρισκόμαστε για τα βάρη που έχουμε βάλει και για την προετοιμασία που έχουμε, η βολή που έκανε ήταν εξαιρετικά καλή και είχαμε να αντιμετωπίσουμε και ένα πρόβλημα, γιατί φύγανε οι βίδες που κρατούσαν την πατέντα, τα σπάσε όλα με τη δύναμη που έβαλε. Οπότε οι βολές, οι τρεις πρώτες, ό,τι κάνανε, γιατί από εκεί και ύστερα είχε χαλάσει η βάση της πατέντας και απλά έριξε για να ολοκληρωθεί ο αγώνας. Ασυγκράτητος για το Τόκιο ο Μανώλης Στεφανουδάκης. Να πάμε όμως να τον ακούσουμε, coach. Έτσι, Μανώλη, να σε καλησπερίσουμε και σένα. Μανώλη, μας ακούς? Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια για την πρώτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, έτσι τόσο στον ακοντισμό όσο και στη σφαίρα. Μανώλη, δείχνει ότι είσαι στο επιθυμητό αποτέλεσμα, θα λέγαμε, με βάση και αυτά που είπε και ο προπονητής σου προηγουμένως, έτσι. Σίγουρα, η προετοιμασία μας δείχνει ότι είναι σε πολύ καλό σημείο. Ευελπιστούμε να πετύχουμε το στόχο που έχουμε βάλει, που δεν είναι άλλος που να έχουμε μια αξιοπρεπής εμφάνιση στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιου. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Νέα παιδιά έχουν βγει στην παγκόσμια κατηγορία F54 που βλέπουμε ότι καθημερινά ανεβαίνουν. Δεν έχουμε μείνει όμως στάσιμοι, έχουμε ανέβει αρκετά κι εμείς και ευελπιστούμε να διεκδικήσουμε μια καλή θέση στο τελικό στο Τόκιο. Αυτός είναι ο στόχος που έχουμε βάλει σαν ομάδα και νομίζω, Μαρία μου, ότι θα τον πετύχουμε. Είσαι αρκετά εγκρατής. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να μπει και παραπάνω πύχης, έχοντας και την εμπειρία δύο ακόμη έτσι παραολυμπιάδων. Οπότε σίγουρα περιμένουμε πράγματα από σένα σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, Μανώλη.
σίγουρα θέλουμε να καταφέρουμε και να βγούμε στο βάθρο. Ξέρεις ότι ο στόχος είναι αυτός. Δεν θέλω όμως να λέω μεγάλες κουβέντες, ειδικά πριν από μεγάλες διοργανώσεις. Το ευελπιστούμε, το θέμε, είναι στόχος. Όμως έχω και επίγνωση ότι υπάρχουν πολύ καλοί αθλητές αυτή τη στιγμή δίπλα μας, που και αυτοί κυνηγάνε ακριβώς τον ίδιο στόχο. Άρα λοιπόν θα παίξει μια μεγάλη σημασία το κομμάτι της εμπειρίας, που αυτό το κομμάτι το έχουμε, αλλά θα παίξει και μια άλλη μεγάλη σημασία, ότι είναι καινούργιοι αθλητές, είναι ίσως σε πολύ πιο καλή φυσική κατάσταση από ό,τι είμαστε εμείς. Άρα θα παίξουν πολλοί παράγοντες σημασία. Ευελπιστούμε όμως ότι αυτό που πρέπει και αυτό που επιθυμούμε θα το καταφέρουμε σαν ομάδα. Μάλιστα. Μανώλη, πριν πάω ξανά στον coach, θέλω να σε ρωτήσω, μιας και ξεκινήσαμε με την παρουσία σας σε αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και είδαμε αρκετά νέα παιδιά από την ομάδα της Μεγαλονήσου. Θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο για αυτά τα νέα παιδιά. Είναι παρήγορο το γεγονός ότι βλέπουμε καινούριους αθλητές να μπαίνουν και να έχουν αξιόλογες εμφανίσεις, παιδιά για τα οποία σίγουρα αποτελείς πρότυπο εσύ μέσα από την πολύχρονη επιτυχημένη παρουσία σου. Είδαμε παιδιά που φέρανε πολύ καλές επιδόσεις. Βλέπουμε τον Μανώλη του Γιακουμάκη και κάνει το ένα ευρωπαϊκό πίσω από το άλλο. Βλέπω τον Κώστα του Στυλιανάκη που είναι ένας αθλητής που ξεκίνησε πριν λίγους μήνες, ενώ κατευθείαν κατάφερε και πιες όρια και πήγε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Βλέπω συνεχώς παιδιά και βγαίνουν και είναι πιο ορεξάτα, θέλουν να δουλέψουν, το ψάχνουν περισσότερο. Και η δική μου έτσι γνώμη και όπως το βλέπω σιγά σιγά, νομίζω ότι στην επόμενη Παρολυμπιάδα η Κρήτη στο στίβο θα έχει πολύ περισσότερη εκπροσώπηση από ό,τι έχει αυτή τη στιγμή. Είναι σπουδαίο, Μανώλη, αυτό που λες και θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσει και ο προπονητής σου. Coach, μία πολυπληθής αποστολή για την ομάδα της Μεγαλονήσου αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και είναι πολύ σημαντικό που βλέπουμε νέα παιδιά και τέτοιες επιτυχίες. Ναι, ήταν μία μεγάλη αποστολή. Έχουν υπάρξει μεγαλύτερες, αλλά δυστυχώς λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό έχουν σταματήσει πολλά παιδιά να κάνουν τον αθλητισμό. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, όχι λάθος πάλι, λόγω της κατάστασης. Έχει περιορίσει πολύ κόσμο στα σπίτια του. Αλλά παρόλα αυτά, όσοι αθλητές εκπροσώπησαν το σωματείο μας φέτος, πραγματικά ήταν αντάξει των υποχρεώσεών τους. Είχαν δουλέψει σκληρά. Και θα πατήσω πάνω σε αυτό που είπε ο Μανώλης νωρίτερα, ότι ο Κωστής ο Στυλιανάκης, ένας αθλητής που έχουμε ξεκινήσει μαζί να κάνουμε προπόνηση από το Δεκέμβριο, δηλαδή τώρα είναι γύρω στους 8 μήνες, κατάφερε να πιάσει τα όρια για να πάμε στο Πανευρωπαϊκό, που ήταν πριν 1,5 μήνα στην Πολωνία. Όπως αντίστοιχα και ο Γιακουμάκης ο Μανώλης, που βέβαια ο Μανώλης προπονείται στο Ηράκλειο. Με τον Δημήτρη τον Τζιράκο. Τζιράκο, ναι. Από το Μάρτιο έχει κάνει 2 πανευρωπαϊκά ρεκόρ, πάει το ένα πίσω από το άλλο. Είχε μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια και εμφάνιση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οπότε θεωρώ ότι έχουν μπει ήδη οι βάσεις για να ανέβει πολύ περισσότερο ο αθλητισμός ατόμων με αναπηρία στην Κρήτη. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο Μανώλης νωρίτερα, ότι μάλλον πως την επόμενη Παρολυμπιάδα η εκπροσώπηση της Κρήτης θα έχει δυναμικό χαρακτήρα. Θα είναι σίγουρα παραπάνω από ένας αθλητές. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό. Η Ιπποκράτης Κατζάκη, μίλησε μας λίγο και μετρώντας πλέον αντίστροφα 40 μέρες, πόσες μείνανε για τους αγώνες και την αναχώρηση στο Τόκιο. Ο Μανώλης, όπως είπες, βρίσκεται σε καλό σημείο σε ό,τι αφορά έτσι το τελικό στάδιο της προετοιμασίας του. Χαμηλούς τόνους και από σένα σε ό,τι αφορά την παρουσία του εκεί, γιατί ο Μανώλης μας έχει κακομάθει, θα έλεγα, με τις επιτυχίες του. Ο κάθε αγώνας είναι διαφορετικός. Ναι, όλοι έχουμε, το έχουμε αυτό. Δηλαδή, όλοι έχουμε καλομάθη, κακομάθη, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, το κεφάλι χαμηλά. Πάντα το κεφάλι είναι χαμηλά. Δουλεύουμε πολύ σκληρά. Η προετοιμασία μέχρι τώρα είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Mm-hmm. Η προσπάθειά του είναι τεράστια, γιατί είναι ήδη πάρα πολλά χρόνια στο χώρο
και έχει αρχίσει να είναι λίγο κουραστικό, έχουν αρχίσει να βγαίνουν τραυματισμοί, συνέχεια υπάρχουν τραυματισμοί, αλλά παρόλα αυτά ποτέ δεν το έχει βάλει κάτω. Πάντα προσπαθεί για το καλύτερο και πάντα προσπαθούμε κι εμείς που είμαστε δίπλα του να κάνουμε όσο δυνατόν γίνεται και περνά από το χέρι μας η δουλειά μας να είναι τόσο αξιόλογη και σωστή βάσει των προσδοκιών που έχουμε. Ο αγώνας για το Τόκιο είναι, ο δρόμος μάλλον για το Τόκιο είναι αρκετά δύσκολος. Έχουν βγει καινούργιοι αθλητές που έχουν έτσι, όχι παραπάνω όρεξη, είναι πιο φρέσκοι και δεν είναι τόσο κουρασμένοι όσο θα είναι ας πούμε ο Μανώλης, αλλά παρόλα αυτά ο Μανώλης έχει την εμπειρία πλέον σε μεγάλες διοργανώσεις και το ευχάριστο στην όλη υπόθεση είναι ότι ο Μανώλης είναι αθλητής αγώνα. Δεν είναι από τους αθλητές ας πούμε, που κάνουν τις επιδόσεις στην προπόνηση και πάει στον αγώνα και θα πατώσει. Mm-hmm. Μπορεί μάλιστα στην προπόνηση να μας δουν κάποια μέτρα, αλλά είναι το άγχος του αγώνα και η πίεση, όλα αυτά, η ψυχολογία, αυτός θα διοχετεύει και έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα αυτό σε είναι κάθε αγώνα. Σε κάθε αγώνα, γι' αυτό τον λέμε, είναι αθλητής του αγώνα. Το δηλαδή αγώνα. Η προπόνηση θα του αποδώσει πολύ καλύτερα. Αυτό είναι το σημαντικό. Θέλω να κλείσουμε όμως με το Μανώλη, το Στεφανουδάκη. Μανώλη, θυμάμαι αξέχαστα όταν ήμουν στο αεροδρόμιο μετά τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Έτσι, θυμάμαι που είπες ότι θα κρεμάσεις έτσι πώς να το πω τώρα, ότι ήθελες να σταματήσεις, να ρίξεις αυλαία σε ό,τι αφορά την πρωταγωνιστική σου παρουσία. Συνέχισες για 4 χρόνια. Θα σε δούμε σε μία ακόμη Παραολυμπιάδα. Θέλω να μου πεις έτσι τα συναισθήματά σου κλείνοντας με αυτό. Σε μία ακόμη σπουδαία αθλητική διοργάνωση θα είσαι παρόν. Συνεχίσαμε και μάλιστα δεν είναι 4, είναι 5. Λόγω της πανδημίας. Μας τράβηξε ένα χρόνο παραπέρα. Σίγουρα είναι. Ήταν μια από τις πιο κουραστικές προετοιμασίες, γιατί είναι 5 χρόνια προετοιμασία για τους Παραολυμπιακούς. Mm-hmm. Τότε είχα πάρει μια απόφαση και είχα πει ότι νομίζω ότι είχε φτάσει η ώρα να σταματήσουμε. Κούτσα κούτσα όμως το ξανασυζητήσαμε και είπαμε ας το πάμε, μια τετραετία ακόμα μπορούμε. Όμως όπως είπε και ο Ιπποκράτης, τώρα πια έχουν φτάσει τόσο πολλοί τραυματισμοί, τόσο πολλά προβλήματα που προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε και φοβάμαι ότι ίσως αν το τραβήξουμε έτσι έντονα όπως το τραβάμε αυτά τα τελευταία χρόνια, ίσως να έρθει ένας τραυματισμός που να μην μπορεί να αποκατασταθεί ποτέ. Και επειδή είναι και το κομμάτι της αναπηρίας στη ζωή, πρέπει κάποια στιγμή να φρενάρουμε. Σίγουρα δεν θα φύγουμε ποτέ από τα γήπεδα, από τις προπονήσεις, από όλα αυτά τα πράγματα. Θα έχεις ένα άλλο ρόλο. Ναι, αλλά αυτή η πίεση δεν μπορεί να παραμείνει άλλο, γιατί το βλέπω ότι συνεχώς μου χτυπάει καμπανάκι ότι ο οργανισμός δεν αντέχει άλλο. Μανώλη, είναι βέβαιο ότι μπορείς να προσφέρεις από πολλά πόστα και θα σε δούμε να εξακολουθείς να προσφέρεις στον αθλητισμό και όχι μόνο. Να σου ευχηθούμε από την εκπομπή στην αυλαία αυτή τη σεζόν σε ό,τι αφορά την αθλητική ενότητα. Πολύ καλή επιτυχία σε σένα, στον Ιπποκράτη Σκαντζάκη, στον Ιάκωβο τον Ιωαννίδη, σε όλο ευχαριστούμε, το ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Εγώ ένα τεράστιο ευχαριστώ από μεριάς μας που είστε πάντα στο πλευρό μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, coach.